Σε ανοιχτή γραμμή με τις βελγικές αρχές βρίσκεται η αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για το μεγάλο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο Βέλγιο. Για την υπόθεση, η Κυπριακή αστυνομία πέρασε χειροπέδες χθες το απόγευμα σε 52χρονο Βόσνιο διευθυντή εταιρεών λογιστικής, ο οποίος σήμερα διήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την κράτησή του μέχρι τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για έκδοσή του στο Βέλγιο. Την ίδια ώρα, οι δύο Βέλγοι ανακριτές παραμένουν στην Κύπρο και αξιολογούν όλα τα τεκμήρια τα οποία έχουν παραληφθεί από την οικία του υπόπτου στη Λευκωσία, αλλά και από υποστατικό στην ελεύθερη περιοχή Αμοχωστού. Κατά τις έρευνες της Κυπριακής Αστυνομίας, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 λάπτοπ, 2 iPad και μεγάλος όγκος εγγράφων. Οι ανακριτές του γραφείου διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος στο Αρχείο Αστυνομίας, μαζί με τους δύο Βέλγους ανακριτές, άρχισαν την αξιολόγηση των τεκμηρίων. Μετά από σχετική ευρωπαϊκή εντολή, οι Κυπριακές Αρχές ερευνούν τα αδικήματα της πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία διαπράχθηκαν από το 2012 μέχρι και το 2018 και αφορούν το βελγικό πρωτάθλημα και όχι το κυπριακό. Πλέον οι έρευνες της αστυνομίας εστιάζονται στο κατά πόσο εμπλέκεται και κάποιο άλλο πρόσωπο που διαμένει στην Κύπρο στο εν λόγω σκάνδαλο. Αν υπάρχει εμπλοκή οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε πρόσωπο εδώ στην Κύπρο, θα υπάρξει αξιολόγηση όλων των δεδομένων, ενημέρωση των βελγικών αρχών και βεβαίως, αν χρειαστεί, και ενημέρωση της νομικής υπηρεσίας. Πάντως, από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν φαίνεται η εμπλοκή κάποιου Ελληνοκύπρου στο μεγάλο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο. Τη μονιμοποίηση 4.500 δημοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου συζήτηση.